Κάθε φορά, αγαπητοί μου, που θα μελετήσουμε τις επιστολές του Παύλου, θα νιώσουμε το πελώριο πνευματικό του ανάστημα να μας σκιάζει. Τα διάφορα περιστατικά που συνέβαιναν κατά τη διάρκεια του ποιμαντικού του έργου στάθηκαν οι αφορμές να αποκαλύπτεται το μεγαλείο της ψυχής του. Έτσι, κάποια αφορμή δόθηκε κάποτε με τους Κορινθίους για να τους γράψει το μεγάλο του λόγο εκείνων που ακούσαμε προηγουμένως στην αποστολική του περικοπή. Αλλού εχρυσάμιν τη εξουσία ταύτη, αλλά πάντα στέγομεν ή να μη εγκοπίντινα δόμεν το Ευαγγελίο του Χριστού. Δηλαδή, δεν κάναμε άσκηση δικαιωμάτων μας, υλικής φύσης δικαιωμάτων μας, αλλά στενοχωρούμενοι τα πάντα υπομένουμε για να μην δώσουμε κάποια εγκοπή στο Ευαγγέλιο του Χριστού. Και τι σημαίνει έγκοπη? Σημαίνει κόλλημα, πρόσκομα, εμπόδιο. Αυτό θα πει έγκοπη. Φοβείται ο Παύλος, φοβείται. Μήπως κάποια του ενδεχομένως ιδιωτελής ενέργεια σταματήσει το δρόμο του Ευαγγελίου στις ψυχές των ανθρώπων και σας είπα φοβείται. Θα γράψει επί παραδείγματι εις τους Θεσσαλονικείς. Το λοιπόν, προσεύχεστε αδελφοί, περί ημών για μας, είναι ο λόγος του Θεού τρέχει και δοξάζεται. Προσεύχεστε για μας, ώστε ο λόγος του Θεού να τρέχει και να δοξάζεται, καθώς και προς εμάς. Με τον χαρακτηρισμό ότι ο λόγος του Θεού τρέχει, προσυδειάζει, ταιριάζει η λέξη που λέγει τώρα, που γράφει εδώ εις τους Κορινθίους, η εγκοπή, δηλαδή το σταμάτημα, το πρόσκομα. Και μπροστά σε αυτό τρέχει ο Παύλος, σας είπα, διότι ο Παύλος ήθελε το λόγο του Θεού να τρέχει, να μην σταθεί κάτι μπροστά που να τον σταματήσει. Πολύ δε παραπάνω αν υποτεθεί ότι αυτό θα μπορούσε να ήταν ο ίδιος ο Παύλος. Έτσι θυσιάζει όλα του τα δικαιώματα για να μην σταθεί ο ίδιος εμπόδιο σε αυτή τη ροή, σε αυτό το τρέξιμο του Λόγου του Θεού. Το Ευαγγέλιο ήρθε εις τον κόσμο με τον Ιησού Χριστόν. Ο σκοπός ήταν να σώζει διαρκώς τους ανθρώπους και έπρεπε να τρέχει διαρκώς για να φτάνει κάθε γωνιά της γης. Κάθε εμπόδιο θα ήταν αμάρτημα κατά του ιδίου του Ευαγγελίου, αλλά τι μπορούσε να εμποδίσει το δρόμο του Ευαγγελίου από του να τρέχει? Πρώτιστα ο Σατανάς. Αυτός μπορούσε να εμποδίσει το Ευαγγέλιο να τρέχει. Είναι ο Σατανάς ο μεγάλος τερνιστής και εμποδοστάτης, αυτός ο οποίος βάζει το πόδι του και εμποδίζει, και υποσκελιστής, αυτός που βάζει την τρικλοποδιά και ανατρέπει και αναποδογυρίζει. Ο διάβολος, ο Σατανάς. Μην ξεχνάμε ότι Σατανάς σημαίνει αντικείμενο. Προσπάθησε ανεδέστατα, όταν είδε τον Ιησού να βαπτίζεται και να ακούει την φωνή που ήκουσε υπέρ του Ιησού, προσπάθησε να τον υποσκελίσει με εκείνους τους γνωστούς τρεις πειρασμούς
εις την έρημον. Η μεγάλη εγκοπή, το εμπόδιο του σατανά, ήταν το ανέβασμα του Ιησού επί του Σταυρού. Έτριβε τα χέρια του ο διάβολος. Επιτέλους, σε ανέβασα στο Σταυρό. Τι έχεις πια να κάνεις, θα πεθάνεις. Θα μας ξεφορτωθείς. Νόμιζε, ο ταλέπορος, η ταλέπορη αυτή ύπαρξη, ότι θα αιματέωνε το έργο του Χριστού στη γη. Αλλά ο σοφός Θεός, το όργανο της ματαιώσεως του σατανά, το παίρνει στα χέρια του, το Σταυρό, και τον κάνει όργανο σωτηρίας. Εδώ είναι το κατακλείδιο. Πάντως, ο σατανάς ανακόπτει. Ανακόπτει τους ιεραποστόλους, τους μαθητάς. Εάν προσπαθούσε να ανακόψει το έργο του Χριστού, πόσο περισσότερο το έργο του Χριστού στα χέρια των μαθητών, πόσο περισσότερο και όλων των Ιεραποστόλων σε όλη την ιστορία. Γι' αυτό θα γράψει ο Απόστολος Παύλος στους Θεσσαλονικείς, είχαμε σχεδιάσει, τους γράφει, και δυο και τρεις φορές να σας επισκεφτούμε. Και επιλέξει «και ενέκοψεν ημάς ο σατανάς». Είναι στην πρώτη προς Θεσσαλονικής επιστολή. Μας ενέκοψε, έκανε εγκοπή, εμπόδιο να μην έρθουμε. Μετά από το σατανά που εγκόπη το έργο του Θεού, το έργο του Ευαγγελίου, μετά από το σατανά είναι οι διάκονοι του σατανά, οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι του σατανά, αυτοί που παρέδωκαν το θέλημά τους σε αυτόν και γίνονται όργανα εμποδίου του Ευαγγελίου σε όλη την ιστορία, σε όλο το μήκος της ιστορίας. Οι διωγμοί που συνέβησαν, συμβαίνουν και θα συμβαίνουν, σε αυτούς οφείλονται. Διωγμοί των χριστιανών της Εκκλησίας, το Ευαγγελίο. Η αίρεση και η νοθεία του Ευαγγελίου είναι και αυτό έργο εκείνων που εν γνώση των ή εν αγνία των εμποδίζουν το Ευαγγέλιο. Το εμποδίζουν να διαδοθεί, το εμποδίζουν να σώζει. Γιατί ένα νοθευμένο Ευαγγέλιο δεν μπορεί να σώζει. Είναι μερικές δε αιρέσεις που χαλκεύονται ακριβώς για να εγκόψουν την πορεία του Ευαγγελίου και να μην σώσουν. Μία από αυτές είναι ο χιλιασμός. Ο χιλιασμός είναι μια αίρεση σχεδιασμένη. Έχει επιχρίσματα, πασαλήματα, λίγο από το Ευαγγέλιο, λίγο από τον Ιουδαϊσμό, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Και είναι μία υπόθεση, ξαναλέγω, κατασκευασμένη από τον Σιωνισμό, δια να πλήξει την Εκκλησία. Όλα αυτά βεβαίως εγκόπτουν την πορεία του Ευαγγελίου. Είναι ακόμα και η πολιτικοποίηση του Ευαγγελίου, που τελικά το απογυμνώνει από τη Θεία του Αποστολή. Το χρησιμοποιούν στην πολιτική, δεν πιστεύουν στο Ευαγγέλιο εκείνοι που το χρησιμοποιούν. Απλώς, επειδή επικρατεί, θέλουν να το χρησιμοποιήσουν για να πετύχουν κάποιους σκοπούς, κάποια σκοπιμότητα. Αυτό λέγεται πολιτικοποίηση του Ευαγγελίου. Είναι δυστύχημα. Θα επαναλάβω, το απογυμνώνουν από τη Θεία του Αποστολή, που είναι η σωτηρία των ανθρώπων. Μάλιστα στις ημέρες μας το όνομα Ορθοδοξία παίρνει και δίνει. Παίρνει και δίνει. Είναι μια πολιτικοποίηση της Ορθοδοξίας.
Δεν θέλω να πω ότι δεν πρέπει να την προβάλλουμε, αλλά όταν εκείνοι που την προβάλλουν δεν πιστεύουν εις την Ορθοδοξία, δεν πιστεύουν καν εις τον Χριστιανισμό, αυτό είναι κάτι πολύ άσχημο, γιατί απλούστατα γίνεται ένα στοιχείο μιας σκοπιμότητος πολιτικής ή και εθνικής, αν θέλετε, ακόμη. Ο Παύλος, αφού εζήτησε από τους Θεσσαλονικείς την προσευχή τους που σας είπα προηγουμένως, για να τρέχει και να δοξάζεται ο Λόγος του Θεού, να τρέχει και να δοξάζεται, δύο πράγματα είναι, θα προσθέσει, και είναι αριστόμεν, δηλαδή προσεύχεστε, όχι μόνο γι' αυτό, αλλά και είναι αριστόμεν, εμείς δηλαδή, να απαλλαγούμε από τον ατόπον και πονηρών ανθρώπων, ούγαρ πάντων η πίστη, γιατί δεν ανήκει σε όλους η πίστη. Δεν έχουν όλοι πίστη σωστή. Προσεύχεστε λοιπόν να απαλλαγούμε από αυτούς τους ατόπους και πονηρούς ανθρώπους. Είναι και κάποιοι άλλοι, αγαπητοί μου, που κι αυτοί εγκόπτουν την ομαλή πορεία του Ευαγγελίου. Αυτοί ανήκουν εις τους φίλους του Χριστού. Μη σας κάνει εντύπωση. Δεν είναι δύσκολο βέβαια να σταθεί κανείς εμπόδιο του Ευαγγελίου ή οσδήποτε, ίσως παρά τη γνώση του. Όλοι μπορούμε να σταθούμε εμπόδιο του Ευαγγελίου. Εάν ένας Παύλος φοβάται, εμείς τι θα είχαμε να πούμε? Γι' αυτό λοιπόν, αγαπητοί, ας προσέχουμε, μήπως κάπου κι εμείς εμποδίζουμε το τρέξιμο, η λέξη τη βάζουμε μέσα σε εισαγωγικά, τη διάδοση, την πορεία του Ευαγγελίου. Όλοι εμείς οι πιστοί, με κάθε σκάνδαλο που δημιουργούμε στην Εκκλησία, αυτό γίνεται μια εγκοπή του Ευαγγελίου. Ο άλλος εμποδίζει. Σου λέει, αυτός είσαι, αυτός είσαι. Αφού λοιπόν είσαι αυτός, εγώ φεύγω μακριά από το Ευαγγέλιο. Δεν δέχομαι το Ευαγγέλιο. Βέβαια, περισσότεροι άνθρωποι δεν μπορούν να διακρίνουν ότι άλλο πράγμα είναι το Ευαγγέλιο και άλλο είναι οι φορείς του, οι οποίοι μπορούν να μαρκάνουν οι φορείς του, να είναι ποικίλοι και ποικίλοι. Δεν μπορούν να το διακρίνουν. Και έτσι, ένεκα των εγκοπτώντων απορρίπτουν το Ευαγγέλιο. Είναι και ο κλήρος, η κληρική και η μοναχή, με τον τρόπο που ο καθένας ζει και πολιτεύεται, πολλές φορές γίνεται εγκοπή του Ευαγγελίου. Εάν εσύ ο παπάς της ενορίας μου, εσύ ο ιερομόναχος του μοναστηριού, ο μοναχός, ο πατριάρχης, δεν ξέρω ποιος μπορεί να είναι, είσαι αυτός και αυτός, τότε, άντε, γεια σου. Και αναχωρούν από το Ευαγγέλιο και το εμποδίζουν να μεταδοθεί. Ακόμη και γονείς που εμποδίζουν την πνευματική ανάπτυξη των παιδιών των, γιατί νομίζουν ότι πρέπει να έχουν περιορισμένα όρια, στενά όρια πνευματικότητας στα παιδιά του. Όχι πολύ χριστιανισμό. Δεν χρειάζεται. Λίγο. Να κάνεις το σταυρό σου, να πας στην εκκλησία και όχι τα παιδιά εκεί βεβαίως. Έτσι θέλουν τα παιδιά τους οι πιο πολλοί γονείς. Όταν δουν το παιδί τους να προχώρει στην πνευματική ζωή, το εμποδίζουν. Και σε αυτά τα παιδιά γίνεται η εγκοπή του Ευαγγελίου. Ίσως εδώ θα τέριαζε εκείνος ο λόγος τον οποίο είπε ο Κύριος περί σκανδαλισμού των μικρών. Μικρών ως άσημοι άνθρωποι, μικροί κατά κόσμο, αλλά και μικρών κατά την ηλικία, όταν είπε ότι είναι προτιμότερο να πάνε να δέσεις φιλιά
στο λαιμό σου και να φουντάρεις με μία μιλόπετρα στα ανοιχτά του πελάγου, παρά να σκανδαλίσεις ένα από τους μικρούς τούτους που πιστεύουν στο όνομά μου. Βαρύ πράγμα. Είτε λοιπόν σκανδαλίσω, είτε εγκόπτω, είναι συνώνυμα στην πραγματικότητα. Τι λέμε σκανδαλίζω? Το σκάνδαλο είναι το παλούτι. Το στείνω κάπου στη γη, δεν το βλέπω όπως το στείνει κάποιος στη γη, δεν το βλέπω εγώ που περπατάω, σκοντάφτω και πέφτω. Αυτό θα τη σκανδαλίζω. Προσκρούω το σκάνδαλο και ανατρέπομαι. Είναι τόσο βαρύ λοιπόν πράγμα ο σκανδαλισμός. Η εγκοπή είναι τόσο βαρύ πράγμα. Γι' αυτό ας προσέξουμε. Μήπως άθελα, μήπως από μια αγνωσία μας, μήπως από μια περιορισμένη αντίληψή μας περί του Ευαγγελίου, στεκόμαστε εκείνοι και εμείς εγκοπή στο τρέξιμο και τη διάδοση του Ευαγγελίου. Εμείς οι φίλοι του Χριστού υποτίθεται. Βέβαια είναι και εκείνη, αν θέλετε, μία τετάρτη κατηγορία που παντού στους άλλους βλέπουν το σκάνδαλο, βλέπουν την εγκοπή. Αυτοί έχουν μέσα τους και καλλιεργούν έναν πουριτανισμό, μία νεκρότητα. Δήθεν θα ήθελαν τους πάντες και τα πάντα να καυτηριάζουν και να ελέγχουν. Οι άνθρωποι αυτοί είναι εκτός πραγματικότητας. Δεν μπορούν να αντιληφθούν ότι η Εκκλησία πορεύεται μέσα στον κόσμο, μέσα στην ιστορία, και είναι το θαύμα το πώς περπατά μέσα σε αυτό που λέγεται κόσμος και ταυτόχρονα διασώζεται. Διότι ο κόσμος είναι ο κόσμος, ο ευρισκόμενος μακρά του Θεού, και ασκεί επιρροές στην Εκκλησία. Αυτό δεν το αντιλαμβάνεται. Το αντιλαμβάνεται μόνο εκείνος που έχει το Πνεύμα του Θεού και είναι επιηγής έναντι των πιπτόντων χριστιανών. Και δεν είναι εκείνος ο πουριτανός που είναι έτοιμος να πλήξει και να καυτηριάσει δήθεν για να περισσώσει το κύρος της Εκκλησίας. Αλλά συνήθως η έννοια του σκανδάλου είναι μέσα στην ψυχή αυτών των ανθρώπων. Είναι μέσα του. Δεν φταίει κάτι το απ' έξω. Το απ' έξω είναι απλώς μια αφορμή. Το αίτιο όμως είναι μέσα του. Έχουν άγνοια των πραγμάτων, άγνοια της ιστορίας, άγνοια της πορείας της Εκκλησίας. Είναι στενόκαρδοι, στενόψυχοι και είναι και οι κατάσκοποι της ζωής των άλλων. Κατάσκοποι και στερούμενοι και διακρίσεως και αγάπης. Είναι οι πιο δυστυχείς άνθρωποι και όμως για τον εαυτό τους πιστεύουν ότι είναι σπουδαίοι. Μια μορφή φαρισαϊσμού. Ο ίδιος ο Παύλος γράφει, αγαπητοί μου, εις τους Γαλάτας, δια δε τους παρισάκτους ψευδαδέλφους, όσον αφορά ψευδαδέλφους, ψευδαδέλφους, οι οποίοι είναι παρήσακτοι, τρυπώνουν μες στην Εκκλησία, δεν τους θέλουμε, αλλά μπαίνουν, τρυπώνουν, ήτινες, παρησύλθον, είδατε, παρησύλθον, κατασκοπήσε την ελευθερία ημών, για να κατασκοπεύσουν την ελευθερία μας. Ήταν τότε το θέμα, αγαπητοί, των ειδωλοθήτων. Υπεστήριζαν αυτοί οι ψευδάδελφοι, οι Ιουδαίοι, ότι φερειπίνει για να γίνεις χριστιανός πρέπει πρώτα να δεχθείς την περιτομή και μετά να γίνεις χριστιανός. Ύστερα, αν είσαι χριστιανός θα πρέπει να τηρείς και τον Μωσαϊκό νόμο, εννοείται τη λατρεία του Μωσαϊκού νόμου, όχι τις 10 εντολές, αλλά τη λατρεία του Μωσαϊκού νόμου. Καταλαβαίνετε ότι καπέλωναν τον χριστιανισμό με τον Ιουδαϊσμό.
Ο Παύλος ήξερε τι έκανε. Ο Παύλος είχε αποκαλύψεις από τον Χριστό. Εάν ο Χριστός δεν το έκανε αυτό, ήταν γιατί ένας λαός εύκολα δεν μπορεί να μεταφερθεί από το ένα κλίμα στο άλλο. Είναι σαν το καινούριο κρασί και λέει εκείνος που πίνει το παλιό και το καινούριο και λέει είναι καλύτερος ο ίνος ο παλαιός. Έπρεπε να οριμάσει το πράγμα εις τον λαό. Συνεπώς ο Παύλος που είναι ο κομιστής του Ευαγγελίου εις τα έθνη, εις την ακροδιστία που δεν είχαν την περιτομή, εδέχεται παρισάκτους. Είδατε, παρισάκτους τους ψευδαδέλφους, για να κάνουν τι? Να κατασκοπήσουν, να κατασκοπεύσουν την ελευθερία ημών. Είναι έχομεν εν Χριστώ Ιησού, είναι ημάς. Καταδουλώσονται για να μας καταδουλώσουν, να μας καπελώσουν. Το ρήμα καπελώνω βλέπετε και στην εποχή μας είναι ως προς τις τιμές, καπελωμένες λέει τιμές. Το καπελώνω έχει ευρεία σήμερα μορφή. Βλέπετε, είναι και αυτή. Εξάλλου αυτός ο Παύλος μας διασώζει για την συντήρηση των κληρικών, γιατί από εκεί ξεκίνησε το θέμα. Για τη συντήρηση, η συντήρηση των κληρικών, αυτό έλεγε η σημερινή αποστολική περικοπή, των λόγων του Κυρίου. Ούτω και ο Κύριος διέταξε της το Ευαγγέλιον καταγγέλουσιν εκ του Ευαγγελίου ζήν. Εκείνοι που καταγγέλουν το, δηλαδή κηρύσουν το Ευαγγέλιον, να ζουν εκ του Ευαγγελίου. Κηρύσω εγώ σε εσάς το Ευαγγέλιο. Θα μου φέρετε ψωμί, κελιές. Ύστερα όλα και τα οποία προσφέρετε, τα προσφορά σας, το κρασί, τα προσφέρετε εις τον Κύριον. Και εμείς τα παίρνουμε, θα είναι και στον παλαιό νόμο αυτό, από το χέρι του Κυρίου. Τα πρόσφορα τα τρώμε εμείς. Σας δούμε και εσάς όταν είναι πολλά. Πού το άσχημο, πού το περίεργο. Και στον παλαιό νόμο έτσι ήταν και στην Καινή Διαθήκη έτσι είναι. Και κάνει εντύπωση, ο Παύλος διασώζει αυτά, εκείνος που δεν έπαιρνε τίποτα, γιατί φοβείται την εγκοπή του Ευαγγελίου. Ιρνείται λοιπόν ο Παύλος. Άλλο θέμα όμως αυτό. Και το κάνει για να κλείσει το στόμα μερικών. Αλλά ο κακοήθης άνθρωπος και αντίστροφα ενεργεί. Τώρα, τον κατηγορούν τον Παύλο ότι δεν παίρνει τίποτα επειδή είναι δευτέρα σειράς Απόστολος. Και δεν έχει δικαίωμα να πάρει τίποτε, αλλά οφείλει να εργάζεται. Είδατε η κακοήθεια. Ενώ η υπερλίαν Απόστολη, η πρώτη σειράς Απόστολη, αυτή λέγει, έχουν το δικαίωμα να μην εργάζονται. Δεν έχουμε το δικαίωμα, λέγει ο Παύλος, και αδελφοί, γυναίκα, περιάγει, και να βοηθούμεθα και να συντηρούμεθα από την Εκκλησία. Αυτό λοιπόν το καταλογίζουν στον Παύλο ως μειονέκτημα. Όπως και να το πεις, είτε έτσι το πάρεις, είτε έτσι το πάρεις, η κακοήθεια θα το κατακρίνει. Είναι φοβερό πράγμα. Εκείνοι που πολλές φορές λέγονται ότι είναι χριστιανοί. Και θα γράψει στη συνέχεια, εγώ δε ουδενή εχρυσάμιν τούτον, δεν έκανα χρήση των δικαιωμάτων μου, ούτε έγραψα δε ταύτα γράφει τους Κορινθίους, ή να ούτω γέννηκε εν εμεί. Και δεν σας τα γράφω αυτά για να γίνει τώρα έτσι σε μένα, να αρχίσετε να μου δίνετε για να τρέφομαι από τα δικά σας χρήματα. Καλόν γαρμι μάλλον αποθανήν, ή το καυχημά μου ή να τη σκενώσει. Προτιμώ να πεθάνω παρά να μου αδειάσει κανείς το καύχημά μου. Δεν είναι η περηφάνεια, αλλά είναι η αξιοπρέπεια του Παύλου. Ο Παύλος κινείται ελεύθερος και αγαπά τον Χριστόν και θέλει να θέτει αδάπανον το Ευαγγέλιο. Γι' αυτό γράφει «Ευαγγελιζόμενος», είναι στην ίδια περικοπή, λίγο πιο κάτω. «Ευαγγελιζόμενος αδάπανον πίσω το Ευαγγέλιο του Χριστού, εις το μη καταχρήσαστε τη εξουσία μου εν το Ευαγγελίο».
Αγαπητοί, να γιατί ο Παύλος έχει ουρανόμικες πνευματικών ανάστημα. Εμείς ας προσέχουμε ποτέ να μην δημιουργήσουμε εγκοπή, εμπόδιο εις το Ευαγγέλιο, αλλά μάλλον να ενισχύουμε το τρέξιμο του Ευαγγελίου. Ο Κύριος είπε, ως γαραν ποτίσι μας ποτήριον ύδατος εν το ονόματι μου ότι Χριστού εστε, αμήν λέγω ημίν ουμή απολέσει τον μίστον αυτού. Και ακόμη είπε, αυτό το γράφει ο Μάρκος που σας είπα, αυτό το γράφει τώρα ο Ματθαίος, ο δεχόμενος ημάς εμέ δέχεται και ο εμέ δεχόμενος δέχεται τον αποστήλαντά με. Ο δεχόμενος προφήτην εις όνομα προφήτου μισθών προφήτου λείψεται και ο δεχόμενος δίκαιον εις όνομα δικαίου μισθών δικαίου λείψεται. Και ως εάν ποτίσει ένα των μικρών τούτων ποτήριον ψυχρού ύδατος, να μην βαρεθεί να αντιλήσει από το πηγάδι, είναι κρύο το νερό, εις όνομα μαθητού, εις όνομα μαθητού αμήν λέγω ημίν ουμή απολέσει των μισθών αυτού. Τι θέλει να πει με αυτά ο Κύριος? Όποιος βοηθήσει στο έργο της διαδόσεως του Ευαγγελίου. Όλοι αυτοί οι λόγοι του Κυρίου δείχνουν πόσο σπουδαίο πράγμα είναι να συντελέσει κανείς στη διάδοση του Ευαγγελίου, έστω και με μια φιλοξενία, έστω και με ένα ποτήρι δροσερό νερό στον εργάτη του Ευαγγελίου. Όλοι συντελεστέ πρέπει να είμεθα της διαδόσεως του Ευαγγελίου. Κανείς μη σταθεί εγκοπή, εμπόδιο, κόλλημα. Είτε με χρήματα θα βοηθήσουμε, είτε με οποιαδήποτε ενεργειά μας, να βοηθούμε κάθε μορφή ιεραποστολής του Ευαγγελίου. Κάτι περισσότερο αν θέλετε, αν μπορούμε να δώσουμε και τον εαυτό μας, τη γλώσσα μας, τις γνώσεις μας, τις δυνάμεις μας, μέλημά μας και πόθος μας διακαείς, θα είναι πάντοτε να τρέχει ο Λόγος του Θεού, να τρέχει ανεμπόδιστα, να τρέχει και να ποτίζει κάθε γωνιά της γης, κάθε ψυχή που διψά τη σωτηρία.